Βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το έπος του 40. Με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στα χέρια, πλήθος κόσμου έσπευσε στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα για να χειροκροτήσει μαθητές και μαθήτριες, αλλά και τα στρατευμένα νιάτα στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Νέοι και νέες, με καμάρι και υπερηφάνεια, συνοδεία της ελληνικής σημαίας, τίμησαν τους ήρωες του 40 με την υπόσχεση πως το παράδειγμά τους θα παραμένει ζωντανό. Η ύλη όλους τη μέρα έδωσε τη δυνατότητα το Ηράκλειο και κυρίως τα σημεία που πέρασε η παρέλαση να πλημμυρίσει από κόσμο που τίμησε αυτή τη μεγάλη μέρα μνήμης, μέρα που συμβολίζει τη μεγάλη αποστόνησαν ψυχή των Ελλήνων που δεν δίστασαν ποτέ να παλέψουν όταν έπρεπε προκειμένου να υπερασπιστούν την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους. Και επικράτηση δικαιοσύνης μεταξύ των λαών. Με βήμα καμαρωτό οι μαθητές διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης που από νωρίς είχαν βάλει τα γιορτινά τους. Λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Ρίγοι συγκίνησης σκόρπισαν τα στρατευμένα νιάτα. Οι προστάτες της πατρίδας που με την παρουσία τους δήλωσαν για μία ακόμη φορά ότι θα είναι αυτοί που πρώτοι θα υπερασπιστούν, αν χρειαστεί, το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Των δύο δημιουργών του τάγματος Ενοπλακής Ηρακλείου. Την κυβέρνηση στο Ηράκλειο εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, που μαζί με τους υπόλοιπους επίσημους ευχήθηκαν στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η 28η Οκτωβρίου 1940 και το έπος της εθνικής αντίστασης που την ακολούθησε αποτελούν ισχυρά σύμβολα που ξεπερνούν τα όρια της πατρίδας μας. Τιμούμε τους ήρωες προγόνους μας που αντιστάθηκαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ελλάδα ήταν μια πάρα πολύ νεανική χώρα και αυτά τα νιάτα μαζί με όλο το έθνος πολέμησαν και στάθηκαν και μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Και είναι η στιγμή ακριβώς να το αναλογιστούμε ξανά πόσα οφείλουμε στα νιάτα του Ηρακλείου για ένα καλύτερο μέλλον και για την χώρα ολόκληρη, για την κοινωνία μας ολόκληρη, αλλά και για την πόλη. Ευχές πολλές σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ελληνίδες. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και χρόνια αισιόδοξα. Οι παππούδες μας και οι αγιάδες μας πολέμησαν υπερβομών και εστιών για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της πατρίδας μας. Αυτή την κληρονομιά, αυτή την παρακαταθήκη έχουμε υποχρέωση να τιμάμε. Το έπος του 1940 έχει γραφτεί στη συλλογική μας μνήμη και αποδεικνύει ότι ο αγώνας για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία είναι διαρκής. Η ιστορία του έθνους αλλά και αυτά τα παιδιά μας υπενθυμίζουν πόσο σκληρά πρέπει να αγωνιζόμαστε καθημερινά έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Και σε αυτή την εθνική εορτή, όπως και σε κάθε μεγάλο γεγονός, στην πρώτη γραμμή ήταν η Κρήτη TV που μετέδωσε σε απευθείας μετάδοση την παρέλαση από το Ηράκλειο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση και στη Νέα Λικαρνασσό. Μαθητές και μαθήτριες σχολείων της περιοχής και σωματεία πέρασαν μπροστά από τον κόσμο που χειροκροτούσε υπερήφανα την νεολαία. Τη φράση που είπε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Ευχόμαστε πάντοτε ο λαός μας ενωμένος. Χρόνια πολλά σε όλους και ας ελπίζουμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Με τη γαλανόλευκη να κυματίζει στα χέρια και τις ψυχές των Ελλήνων, σήμερα, η μεγάλη μέρα της 28ης Οκτωβρίου, θύμισε πως αυτός ο τόπος πάντα μεγαλουργούσε όταν ήταν ενωμένος για ένα μεγάλο σκοπό.